Είναι όμως η ώρα να πάμε να συναντήσουμε την Έφη Τριίδη στο καθημερινό μας ραντεβού με τα μεγάλα διεθνή οικονομικά γεγονότα. Έφη, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, Ανέστη, από ένα ερώτημα που είχαν θέσει τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία χθες. Ναι. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη Fed. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιμένει ότι δεν θα επηρεαστεί στις αποφάσεις της από τις κινήσεις της Federal Reserve, καθώς ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο. Όμως, πέρα από τον Ιούνιο, πέρα από την πρώτη μείωση, οι επόμενες αποφάσεις της δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστούν από τις αποφάσεις που θα λάβει η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί οι τάσεις που επικρατούν στην Αμερική εξαπλώνονται γρήγορα σε πολλές περιοχές του πλανήτη και επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, την αγορά ξένου συναλλάγματος, το εμπόριο, τον πληθωρισμό. Για παράδειγμα, όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών δεκαετών, επηρεάζονται αυτομάτως και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Οι οικονομολόγοι διαφωνούν ως προς τον αντίκτυπο που ως προς τον αντίκτυπο από την απόκληση της νομισματικής πολιτικής ανάμεσα στις δύο κεντρικές τράπεζες. Μία πιο επιθετική νομισματική χαλάρωση της Ευρωζώνης θα μπορούσε να οδηγήσει, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, σε πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Και αυτό επειδή το χαμηλότερο κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη θα αποδυνάμωνε το ευρώ και έτσι θα αυξάνονταν οι τιμές των εισαγόμενων αγαθών. Και ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι ο βασικός πελάτης της Αμερικής όσον αφορά την ενέργεια. Οπότε θα πλήρωνε πολύ ακριβά την ενέργεια. Επίσης, οι επενδυτές θα μετέφεραν μέρος των χαρτοφυλακίων τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναζητώντας μεγαλύτερες υψηλότερες αποδόσεις. Ναι. Και αυτό θα αποδυνάμωνε τον αντίκτυπο των επιτοκιακών μειώσεων. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αναλυτές που λένε ότι η Ευρωζώνη θα αγκάλιαζε μέσα σε εισαγωγικά ένα πιο εξασθενημένο ευρώ. Το ερώτημα όμως, Ανέστη, είναι πόση εξασθένιση του ευρώ θα μπορούσε να ανεχθεί η Ευρώπη, η Ευρωζώνη. Διότι ένα πολύ εξασθενημένο ευρώ τελικά θα οδηγούσε σε αυτό που η Ευρωζώνη θέλει να αποφύγει αυτή τη στιγμή με τις μειώσεις των επιτοκίων, δηλαδή μία ύφεση. Τώρα, είχαμε χθες και τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 6-7 Μαρτίου, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει αυξανόμενη εμπιστοσύνη στους κύκλους των διαμορφωτών νομισματικής πολιτικής, ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και οδεύει προς το στόχο του 2%. Ωστόσο, δεν θέλουν να δεσμευτούν σε καμία απολύτως κίνηση πέρα από τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, και αυτό γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει ανωδική έκπληξη με τον πληθωρισμό. Είδαμε ότι η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε και τα 91 δολάρια το βαρέλι, καλπάζει, και αυτό θα μπορούσε να φέρει νέο πληθωριστικό κύμα. Και ένα βασικό ερώτημα που θέτουν τα πρακτικά είναι κατά πόσο η μείωση, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει μπει σε σταθερό δρόμο. Αν αυτή είναι μια σταθερή πορεία. Ναι. Και αν επίσης, τι θα γίνει, ακόμα ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τον πληθωρισμό στον κλάδο υπηρεσιών, ο οποίος είναι κολλημένος στο 4%, όπως λέγαμε και χθες, εδώ και 5 διαδοχικούς μήνες. Και επίσης, στα πρακτικά, εκφράζεται και αβεβαιότητα ως προς το χρόνο που η Federal Reserve θα αρχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων. Επίσης, Ανέστη, χθες βγήκε και ο διοικητής της Περιφερειακής Κεντρικής Τράπεζας της Μινεάπολης, ο Κασκάρη, ο οποίος είναι γεράκι της νομισματικής πολιτικής, και είπε χθες ότι εάν η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει την ανθεκτικότητα που παρουσιάζει τώρα, ενδεχομένως να μην χρειαστεί να γίνει και καμία μείωση των επιτοκίων φέτος. Είναι μια
ακραία άποψη αυτή του Κασκάρη. Ναι. Είχε πάλι πει ότι εγώ περιμένω μία, το πολύ δύο μειώσεις των επιτοκίων, τώρα λέει και καμία. Μάλιστα. Πάντως είπαμε, η συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου, Πέμπτη, μια μέρα πριν ξεκινήσουν οι τριήμερες ευρωεκλογές σε όλη την Ευρώπη, θα είναι πλέον καθοριστική. Εκεί θα μάθουμε, νομίζω, Έφη, θα δούμε δηλαδή από τα χείλη της κυρίας Λαγκάρτ ποιες μειώσεις μας περιμένουν. Νομίζω πριν τον Ιούνιο δεν έχουμε καμία ελπίδα να δούμε μειώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι ακριβώς. Και τώρα στην επόμενη συνεδρίαση, της επόμενης Πέμπτης του Απριλίου, θα ανοίξει η συζήτηση για το πότε θα γίνουν οι μειώσεις των επιτοκίων και σε πόσο μεγάλο βαθμό. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν διαφωνίες στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τον αριθμό των επιτοκιακών μειώσεων.